Αλλάζουμε θέμα, κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα εξαιρετικό. Καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, καλό μεσημέρα, και στην τηλεόραση του Sky, ήταν η παρουσιάστρια της εκπομπής Like, του δικού μας τηλεοπτικού σταθμού, και πολύ καλή συνάδελφος η Λίτσα Παλαμά, την περασμένη Παρασκευή, η μέρα της ονομαστικής εορτής του Νίκου. Και εκεί λοιπόν επισφραγίστηκε η σχέση του Στελίτσες, βέβαια. Καλωσορίζουμε στο στούντιο των ειδήσεων τη δική μας Λίτσα, που πήρε άπειρα like. Λίτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Καταρίνα. Καλησπέρα στο τηλεοπτικό κοινό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας. Έτσι, να ελαφρύνουμε λιγάκι και εν ώψη των γιορτών το κλίμα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Και άλλωστε, εμείς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, αισιόδοξες. Mm. Και αυτό το μήνυμα θα περάσουμε και στους τηλεθεατές μας. Μια τηλεοπτική σου συνεργασία με τον Μουτσινά επισφραγίστηκε και με την παρουσία σου στην εκπομπή του. Σε κάλεσε ο κύριος Μουτσινάς, ήσουν εκεί την Παρασκευή. Μιλάμε για γάμο τηλεοπτικό όμως. Μιλάμε για δαχτυλίδι, αλλά όχι πραγματικό, τηλεοπτικό τη συγκεκριμένη στιγμή. Με τον Νίκο Μουτσινά θα πω ότι μας συνδέει έτσι μια τηλεοπτική σχέση από το 2010 περίπου, όπου ήταν και το πρώτο του ξεκίνημα στην τηλεόραση του Α τότε, στο Δέστε Τους. Χρησιμοποιούσε δικές μας πάλι ατάκες μέσα από τις εκπομπές του. Έτσι ξεκίνησε το φλερτ, όχι μόνο χρησιμοποιούσε ατάκες. Μεγάλο μέρος των εκπομπών του. Φιλοξενούσε αποσπάσματα από τις... Όχι φιλοξενούσε, βγάζεις μεγάλο μέρος των εκπομπών του. Η ελληνική περιφέρεια, να πούμε πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα κανάλια και πόσο μάλλον η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και η τηλεόραση του Φλας. Φέτος νομίζω ότι... Βλέπουμε και η εικόνα, βλέπουμε και τη φωτογραφία από τον γάμο σας. Φέτος είναι η χρονιά μας. Ωραίο νηφικό φορούσες, πρέπει να ομολογήσω. Ωραίος γαμπρός. Γνωστή σχεδιάστριας. Κούκλος ο Νίκος ο Μουτσινάς. Φέτος λοιπόν εισφραγίσαμε αυτήν την τηλεοπτική σχέση με το κάλεσμα που δέχτηκα από τους συνεργάτες της εκπομπής, το καλό μεσημεράκι, για να του κάνουμε μία έκπληξη ανήμερα της γιορτής του. Θα σας πω ότι ο Νίκος δεν γνωρίζει την περισσότερη ροή της εκπομπής και αυτό το ζητά ο ίδιος μόνος του, έτσι ώστε να είναι αυθόρμητος όσον αφορά τα σχόλιά του αλλά και τις αντιδράσεις του. Έτσι λοιπόν δεν γνώριζε ούτε και για τη δική μου εμφάνιση και νομίζω ότι αυτό φάνηκε κιόλας τηλεοπτικά. Σε μια άψογη τηλεοπτική παραγωγή, πραγματικά, Καταρίνα, θέλω να πω και να ευχαριστήσω δημοσίως. Βλέπουμε εδώ, βλέπουμε εικόνα, το χάρηκε τόσο πολύ ο Μουτσινάς. Το χάρηκα. Είχε το μαντήλι, το χρωματιστό μαντήλι, η μέρα της γιορτής του. Του είπες και εσύ πάρα πολύ καλά λόγια στην εκπομπή σου, στο like. Τι ωραίος που είναι, τι ωραία επιδερμίδα που έχει, ό,τι πρέπει για γαμπρός. Ό,τι πρέπει. Ναι. Και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος, ό,τι πρέπει για να τον έχεις στη ζωή σου. Είναι έξω καρδιά, είναι καλά, πολύ... Καλά, όταν δεν είναι ιδιαίτερα καυστικός, γιατί δεν γλίτωσα κι εγώ από τα... Δεν γλιτώνει... Από τα σχόλιά του, κάτι για το μαλλί μου είπε, κάτι για τις κομμότριες είπε. Δεν γλιτώνει κανείς από τον Νίκο Μουτσινά, αλλά είναι τόσο καλοπροαίρετος και τόσο καλός άνθρωπος, που πραγματικά κι αυτός καλείται να σχολιάσει ίσως και κάποιες φορές λίγο πιο καυστικά όλους εμάς στην περιφέρεια, οι οποίοι να πούμε ότι δεν έχουμε ούτε τους στυλίστες, ούτε τους επαγγελματίες κομμωτές και μακιγέρ στα καμαρίνια μας για να μας περιποιούνται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα περισσότερα είναι προσωπική μας δουλειά και νομίζω ότι αξίζουν τα εύσημα. Και αξίζουν τα εύσημα και στην πολλές φορές μπερδεύουμε και τα καλλιντικά μας, τα πινέλα μας. Ακριβώς. Και τα εύσημα, να πω, Καταρίνα, ότι αξίζουν και στην τηλεόραση του Φλας, που είναι ένα περιφερειακό κανάλι που σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποδεικνύει την δυναμικότητά του τόσο με την αποκλειστική συνέντευξη στην οποία συμμετείχες και παρουσίαζες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και των καλεσμάτων που δεχόμαστε από εκπομπές πανελλαδικής εμβέλειας. Δίνουμε το παρόν όχι μόνο με την άμεση ενημέρωση και την δουλειά που προσφέρουμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αλλά αναγνωρίζεται η αξία μας και από σημαντικούς ανθρώπους της χώρας μας, πολιτικά πρόσωπα, τηλεοπτικά πρόσωπα, και νομίζω αυτό είναι, σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Εκεί θα εστιάσουμε, πραγματικά, το Flash, μοναδική τηλεόραση, εξαιρετική τηλεόραση, άλλωστε πήραμε τα εύσημα από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από τον Νίκο Παπά που φιλοξενήσαμε. Ακριβώς. Πρώην υπουργό πριν λίγο καιρό, όπως επίσης και από το Σοκράτη Φάμελο. Δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η υποδομή στην περιφέρεια, τόσο μεγάλα στούντιο, αλλά και πάρα πολύ καλή οργάνωση.
που πρέπει να πούμε ότι οι συνάδελφοι πίσω από τις κάμερες, εμείς εντάξει, τυχαίνει και βγαίνουμε και παρουσιάζουμε κάποια πράγματα, όλη η δουλειά γίνεται από τους συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Ισχύει, είναι μια αλυσίδα, μια τέτοια λοιπόν αλυσίδα μας έφερε και σε μια ακόμη έτσι, επιτυχία του σταθμού. Δεν το λαμβάνω ως προσωπική επιτυχία, ήταν ένας τρόπος να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε την Κοζάνη, τον τηλεοπτικό μας σταθμό, μιας και μετά θέλω να σου πω αποκλειστικά ότι του παρέδωσε και πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα από την περιοχή μας, από τον το συνεταιρισμό κροκοπαραγωγών, από τα προϊόντα γης Βοΐου, από την επιχείρηση του κυρίου Μπαγκατζούνη, όπως επίσης και γλυκίσματα εδώ του Λούμπες και κουρκουμπίνια της περιοχής. Τα χαρήκανε, αγαπάνε πολύ την Κοζάνη. Και γιατί όχι να μην τις φιλοξενήσουμε και εμείς τώρα στην επόμενη μεγάλη γιορτή της πόλης μας, δηλαδή τις Απόκριες, και να έχουμε όλη την παρέα του Sky εδώ από το καλό μεσημεράκι να δούνε την πραγματικά πολύ όμορφη δουλειά που γίνεται και στους περιφερειακούς σταθμούς. Καλά, Λίτσα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Φυσικά τα προϊόντα θα τα γευτεί ο Νίκος Μουτσινάς, θα τα παρουσιάσει κιόλας. Θα φάει όσπρια από τα προϊόντα γης Βοΐου, τσάι έτσι από τον Μπακατζούνι, θα ρίξει και λίγες ίνες από τον Κρόκο Κοζάνης. Το χαρήκανε και πάρα βέβαια, πολύ. Και βέβαια, ναι, το έδειξε και όλες, προϊόντα τι είναι. Θέλω λίγο να μας αποκαλύψεις, τι ήταν αυτό το γκατζετάκι που του χάρισες, να ακούει καλύτερα ή να βλέπει καλύτερα. Να μην ζεσταίνεται. Θα σας πω πως... Ανεμιστηράκι ήταν. Ήταν ανεμιστηράκι, ναι, ακριβώς. Ήταν μια πρόκληση κατά τη διάρκεια της εκπομπής Λάι κάθε Σάββατο 7.30 ώρα μέσα από τη τηλεόραση του Φλάς. Έχουμε τη δυνατότητα με τον Τόλιτο Τσιρούδη να παρουσιάζουμε καινούρια gadget, τα οποία είναι πολύ πρωτότυπα και ιδιαίτερα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα, θα πω εγώ έτσι, ανεμιστηράκι σώματος. Το φοράς επάνω σου και όπου και να είσαι, ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας του γύρω χώρου, εσύ μπορείς και να δροσίζεσαι. Πάνω από τα ρούχα ή κάτω από τα ρούχα? Πάνω, κάτω, όπως θέλεις, όπως βολεύεσαι. Ο Νίκος Μουτσινάς λοιπόν πολύ συχνά στις εκπομπές του παρουσιάζεται με τα χαρτομάντιλα με τα οποία σκουπίζει τον υδρότα του λόγω των πολλών φώτων που έχει στο στούντιο και της πολύ απαιτητικής δουλειάς που καλείται να κάνει. Έτσι λοιπόν με το που είδε το gadget μας το ζήτησε και συγκεκριμένα με προκάλεσε να το πάω εγώ ίδια. Συνδυάσαμε λοιπόν την ημέρα της γιορτής του, να του το κάνουμε ως δώρο και ταυτόχρονα τον τηλεοπτικό μας γάμο, μιας και με αποκάλεσε συχνά ως γυναίκα του, και ρίξαμε και ένα τρικούβερτο χορό εκεί πέρα παραδοσιακό δικό μας. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Και το σχετικό προσκλητήριο με το κάλεσμα. Μόνη σου το έγραψες? Το προσκλητήριο θα πω ότι ήταν μια ιδέα και υλοποιήθηκε από την συνεργάτητα της εκπομπής μας, τη Δέσποινα την Κουλέτσου, η οποία είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Είναι μια καινούρια έτσι, εισαγωγή στην εκπομπή μας, με πολύ καλή, θα πω εγώ, παρουσία. Και παρουσία και ιδέες, με πολύ καλές ιδέες. Έτσι λοιπόν δημιούργησε αυτό. Ήταν έκπληξη και προς εμένα την πρώτη φορά που τα παρουσιάσαμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά δεν μπορούσα να μην πάω στην εκπομπή του και να του πάω και το επίσημο προσκλητήριο του τηλεοπτικού μας πια γάμου. Περάσατε όμορφα? Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν μια υπέροχη φιλοξενία από όλους τους ανθρώπους εκεί. Και αυτό που θέλω έτσι πάρα πολύ να πω και νομίζω ότι είχα καιρό να το δω σε τηλεοπτικές παραγωγές τόσο μεγάλες, είναι ότι αυτό το πάρτι, αυτή η υπέροχη διάθεση που βρίσκεται και που βλέπουμε εμείς κάθε μεσημέρι μπροστά από τις κάμερες, το ίδιο συμβαίνει και πίσω από τις κάμερες. Όλοι οι συνεργάτες είναι μια παρέα. Μου θύμισε πάρα πολύ εδώ τη δική μας ωραία, ναι, όπως παρέα. Όπως είμαστε και εμείς, μια πολύ όμορφη παρέα. Ακριβώς. Καθημερινά. Με πολύ χαμόγελο και με πολύ διάθεση για δουλειά. Και Λίτσα, πρέπει να πούμε ότι θα ανταποδώσουμε κι εμείς την φιλοξενία που σου παρήχε, που σας παρήχε ο Νίκος Μουτσινάς, όταν θα έρθει με το καλό στην περιοχή μας και στην τηλεόραση του Φλάς. Θα ανοίξουμε το κανάλι, την τηλεόραση του Φλάς, το κανάλι μας και βέβαια την αγκαλιά μας για τον Νίκο Μουτσινά και για όλους τους συνεργάτες της εκπομπής του. Έτσι, θα κάνουμε τον ηφικό, λοιπόν, εδώ πέρα. Όταν θα έρθουν να μας παραδώσουν τον ηφικό. Καλά, θα ετοιμάσουμε και τις μπομπονιέρες και όλα. Θα έχει πάρα πολύ ωραία συνέχεια όμως και πολύ suspense, πρέπει να πούμε. Και βέβαια να πούμε και ένα μπράβο και στους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής σου, τον Γιώργο τον Μπελετίδη και την Νικολέτα τη Σαριδάκη. Είστε μια πολύ όμορφη παρέα. Θέλω να με φιλοξενήσετε κάποια στιγμή μεγάλη στην εκπομπή σας. Μου αρέσει όλο αυτό και βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ όταν παίζετε εκείνο το παιχνίδι των γνώσεων και έχεις το στυλό, το χαρακτηριστικό με τη φούντα. Καταρίνα, λοιπόν, εγώ θα σε προκαλέσω να έρθεις να παίξουμε την επόμενη φορά μαζί το τηλεπαιχνίδι γνώσεων, το τηλεπαιχνίδι challenge και φυσικά σε μία από τις εορταστικές εκπομπές που κανονίζουμε για τις επόμενες μέρες.
Έχουμε πάρα πολλά, προετοιμάζουμε πάρα πολλά λίτσα εδώ στην τηλεόραση του Flash και η Κατερίνα Δόδωρο πρέπει να πούμε ότι έχει πάρα πολλές ιδέες που καθημερινά μας δίνει, όμορφες ιδέες, ξεχωριστές ιδέες για να προχωράμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πού να σου ευχηθώ τώρα να έχεις πολύ καλή παρουσία στο CNN, γιατί όχι, στο ελληνικό CNN. Εγώ σε ευχαριστώ, Καταρίνα μου. Υγεία θέλω να μου ευχηθείς, ψυχική και σωματική. Υγεία, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι. Αν έχουμε αυτό, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και φυσικά να ανταποδώσω τις όμορφες ευχές σου και μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash να ευχηθώ και εγώ καλές γιορτές, ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2020 σε όλους. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στο πιο δυνατό κανάλι της ελληνικής περιφέρειας, τολμώ να το πω με πολύ μεγάλη τιμή και περηφάνεια που το εκπροσωπώ. Να είσαι καλά, λιτσάκι μας. Το τονίζω αυτό. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντα επιτυχίες προσωπικές αλλά και επιτυχίες στην τηλεόραση του Flash στο δικό μας κανάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Επίσης.